Καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας, κυρίες και κύριοι. Σήμερα έχουμε καλεσμένο τον κύριο Αντώνη Μπλιάτσιο, υποψήφιο βουλευτή στο νομό Λάρισας, και θα συζητήσουμε το θέμα της Ατζέντα 21. Ο περισσότερος κόσμος δεν γνωρίζει τι είναι η Ατζέντα 21 και πολύ περισσότερο δεν γνωρίζουν ποιοι έχουν δημιουργήσει αυτή την ατζέντα και πού στοχεύει. Πολλοί ακούνε για την Ατζέντα 30, αλλά δεν γνωρίζουν ότι η Ατζέντα 30 που αναφέρεται στο τι πρόκειται να γίνει στον πλανήτη μας τη δεκαετία του 2030, υπάγεται στην Ατζέντα 21. Πόσο μάλλον όταν το Υπουργείο μας, το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδος, δεν έχει καν μεταφράσει αυτή τη διεθνή συνθήκη που μας δεσμεύει. Σε προηγούμενες εκπομπές με τον κύριο Μπλιάτσιο αποτυπώσαμε, δείξαμε τα ΦΕΚ που αποτυπώνουν την Ατζέντα 21 στους ελληνικούς νόμους. Κύριε Μπλιάτσιο, καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα κύριε Μιλωνά, καλώς σας βρήκα, καλησπέρα και στους τηλεθεατές του Έλευσης. Θα ήθελα, ξεκινώντας αυτή την εκπομπή, να πω δύο πράγματα. Αναλύοντας και ερευνώντας για την Ατζέντα 21, βρήκαμε ένα πολυεπίπεδο μηχανισμό, ο οποίος δεν μπορεί να αναλυθεί σε μία-δύο εκπομπές. Και επειδή ελοχεύει ο κίνδυνος να αδικήσουμε τους τηλεθεατές μας, και όταν λέω να αδικήσουμε τους τηλεθεατές μας, εννοώ το εξής απλό, ότι ο ρόλος μας, ο στόχος μας και ο σκοπός μας ως ομιλητές και ως υποψήφιοι βουλευτές με τον πολιτικό φορέα Ελλήνων Συνέλευσης, είναι συγκεκριμένος. Οφείλουμε λοιπόν να αποτυπώσουμε με τη μέγιστη δυνατή ακρίβεια, να αποκαλύψουμε επίσης όλο το παρασκήνιο όλων των δράσεων, των ενεργειών και των συμβάσεων που έχουν συμφωνηθεί, για να αντιληφθούμε ότι αυτό το οποίο βιώνουμε στη σημερινή εποχή δεν είναι καθόλου τυχαίο και έχει σχεδιαστεί με ακρίβεια και με κάθε λεπτομέρεια εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Οφείλουμε λοιπόν να δώσουμε σωστά τις πληροφορίες και μην φανταστούμε τίποτα σενάρια επιστημονικής φαντασίας. Μελετώντας όλα αυτά τα στοιχεία, ναι, είναι σαν να είμαστε σε μια ταινία επιστημονικής φαντασίας, σε ένα θρίλερ. Ομολογουμένως είναι απίστευτα όλα αυτά τα οποία αποτυπώνονται στα γραπτά. Και δυστυχώς ή ευτυχώς, αγαπητέ μου κύριε Μιλωνά, όλα βρίσκονται μπροστά μας. Είναι σε κοινή θέα. Δεν μπορούμε να ισχυριστούμε ότι είναι ένα μεγάλο μυστικό επτασφράγιστο ή οτιδήποτε άλλο. Απλά έχει γίνει μια τρομερή προσπάθεια από προσανατολισμού της κοινής γνώμης. Όλα βρίσκονται σε κοινή θέα, όπως ακριβώς τα βρήκαμε και γι' αυτό ακριβώς το λόγο τα αποτυπώνουμε. Η Ατζέντα 21 λοιπόν είναι το σχέδιο το οποίο αφορά καθαρά τον 21ο αιώνα, εξού και το 21. Όλος ο αιώνας, ο 21ος αιώνας, είναι σχεδιασμένος για το πώς ακριβώς θα εκτελεστεί το σχέδιο της παγκοσμιοποίησης και το σχέδιο του πλήρους ελέγχου και χειραγώγησης του πληθυσμού του πλανήτη. Ενοχοποιώντας από τη μία πλευρά τον ίδιο τον άνθρωπο και νομιμοποιώντας κατά αυτόν τον τρόπο και οποιασδήποτε τεχνολογίες εφαρμόσουν και οποιοσδήποτε νόμους εφαρμόσουν. Για να μην μιλάμε όμως στον αέρα, θα ήθελα, αν μου επιτρέπετε, να ξεκινήσουμε και να αποτυπώσουμε τον ορισμό της Ατζέντα 21, όπως ακριβώς το αναφέρει ο ίδιος ο ΟΗΕ, διότι είναι υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών, όπως ακριβώς είπαμε και στις προηγούμενες εκπομπές. Η Ατζέντα 21, λοιπόν, όπως αναφέρει στην επίσημη ιστοσελίδα του ο ίδιος ο ΟΗΕ, είναι ένα ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης που πρέπει να αναλυφθεί παγκοσμίως, σε εθνικό και τοπικό επίπεδο, από οργανισμούς του συστήματος των Ηνωμένων Εθνών, των κυβερνήσεων και των μείζων ομάδων σε κάθε τομέα, σε κάθε περιοχή, στον οποίο ο άνθρωπος δημιουργεί επιπτώσεις στο περιβάλλον. Ναι. Μία μικρή παράγραφος που τα λέει όλα. Κύριε Μπλιάτσιο, μου κάνει εντύπωση ότι δεν υπάρχει καμία ενημέρωση προς τους Έλληνες σχετικά με αυτή την ατζέντα. Όχι απλά δεν υπάρχει ενημέρωση, κύριε Μιλωνά, αλλά αν το δούμε λίγο πώς ξεκίνησε από το 1992
που συμφωνήθηκε για να αρχίσει να εφαρμόζεται. Θα δούμε ότι το σχέδιο αυτό λοιπόν, η Ατζέντα 21, όπως πολύ ορθά είπατε, δεν έχει καν μεταφραστεί στην ελληνική γλώσσα για να υπάρχει ένα, ας το πούμε, δυσχερές σημείο, ένα εμπόδιο για να μην ενημερωθούν οι πολίτες. Δεν έχει δοθεί καθόλου δημοσιότητα απέναντίας. Επειδή έχουμε να κάνουμε και με επιστημονικές προσεγγίσεις. Υπάρχει μεγάλη, πάρα πολύ μεγάλη ομάδα στην επιστημονική κοινότητα, η οποία αντιτίθεται σε όλο αυτό το σχέδιο. Έχει κατασυκοφαντηθεί, όπως επίσης και χαρακτηρίζονται με τον πανεύκολο τρόπο συνωμοσιολόγοι. Όταν λοιπόν χαρακτηρίζω κάποιον συνωμοσιολόγο, αποτρέπω τον πολίτη να δει πιο κάτω. Είναι μια μπαριέρα, είναι ένα φρένο για την οποιαδήποτε ενημέρωση. Παρ' όλα τα αυτά όμως, όπως σας είπα, εμείς αν δούμε τα στοιχεία από τα επίσημα έγγραφα, δεν λέμε απλά κάποια προσέγγιση της δικής μας άποψης ή τη δική μας γνώμη, είναι αδιάφορο στο ευρύ κοινό. Αποτυπώνουμε λοιπόν όλα αυτά τα οποία οι ίδιοι υπέγραψαν και οι ίδιοι ανακοίνωσαν. Θα δούμε μέσα ένα από τα τμήματα, ένα από τα κεφάλαια της Ατζέντα 21. Έχει να κάνει και με το πώς εκπαιδεύω τον πληθυσμό, πώς εστιάζω στις μικρές ηλικίες για να τους ευαισθητοποιήσω δήθεν για το περιβάλλον και το πώς προπαγανδίζω την όλη διαδικασία και την όλη ιστορία μέσω των ΜΜΕ, είτε παγκόσμιων είτε εγχώριων. Άρα λοιπόν είναι σχεδιασμένο και η διακίνηση της πληροφορίας, αγαπητέ μου κύριε Μιλωνά, είναι και αυτή σχεδιασμένη. Εκεί είναι το πρόβλημα, γιατί πολλοί άνθρωποι που δεν είναι αφυπνισμένοι δεν καταλαβαίνουν ότι με όμορφα λόγια από κάτω καλύπτεται ένα σκοτεινό σχέδιο, και νομίζω εδώ πρέπει να έρθουμε εμείς για να μπούμε στην ουσία των πραγμάτων, ώστε να καταλάβουν και να αφυπνιστούν όλοι. Ακριβώς αυτό. Ακριβώς αυτό. Και όπως προαναφέραμε, είναι ένα ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης που πρέπει να αναλυθεί και τοπικά και εθνικά και παγκοσμίως. Άρα λοιπόν έχουμε μια παγκόσμια ομπρέλα υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών. Το εθνικό επίπεδο όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι όχι για την Ελλάδα, αλλά για την Ευρωπαϊκή Ένωση το σύνολό της. Και φυσικά το τοπικό επίπεδο, όπου εδώ εμπλέκονται και οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης. Είναι όλο στρατηγικά σχεδιασμένο, ούτως ώστε να ελεγχθούν τα πάντα και να μην μείνει απολύτως τίποτα στην τύχη. Οπότε δεν χρειάζεται... Παρακαλώ. Πείτε μου, σας διέκοψα. Δεν χρειάζεται να αποκωδικοποιήσουμε κάποια ιδιαίτερα μυστικά. Μία απλή ερμηνεία χρειάζεται να δώσουμε σε όλα αυτά τα γραπτά. Και να σας πω και κάτι. Είναι πολύ πιο βατό την σήμερον ημέρα να ερμηνεύσουμε αυτά τα οποία διαβάζουμε, διότι πριν από 15-20 χρόνια, κύριε Μιλωνά, φαινόταν όντως ένα σχέδιο το οποίο ακουμπούσε λίγο στα όρια της επιστημονικής φαντασίας. Πολλές φορές της μυθοπλασίας. Κάποιες άλλες φορές φαινόταν σαν ένα παραμυθάκι με νεράιδες. Αυτή τη στιγμή όμως, ό,τι διαβάζουμε, το βιώνουμε ήδη. Άρα μπορούμε με αυτού του είδους την αντιπαραβολή απλά να ερμηνεύσουμε όλα αυτά τα γραπτά, διότι τα ζούμε. Δεν είναι κάτι που θα έρθει, είναι κάτι που ήδη εφαρμόζεται. Και αυτό είναι το πιο τραγικό. Οπότε τι ορίζει, κύριε Μπιάτσιο, τι ορίζει η Ατζέντα 21? Εφόσον λοιπόν είδαμε τον ορισμό που έχει δώσει ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, θα πάμε λίγο να δούμε, γιατί είναι εύκολο όλες τις εκδοχές να τις θεωρείς όμορφα παραμύθια ή να τις θεωρείς σενάρια συνωμοσιολογίας. Παρ' όλα τα αυτά όμως, έχουμε να κάνουμε με το εξής. Έχουμε 485 σελίδες ενός πρωτοκόλλου, να το πω έτσι, το οποίο περιλαμβάνει 40 διαφορετικά κεφάλαια και 4 διαφορετικούς τομείς. Τα πρώτα κεφάλαια έχουν να κάνουν με τις κοινωνικο-οικονομικές διαστάσεις, όπου εντάχει θα σας πω ότι οι κοινωνικο-οικονομικές διαστάσεις έχουν να κάνουν, προσέξτε να δείτε, με τον υπερπληθυσμό του πλανήτη. Έχουν να κάνουν με την
με το δημογραφικό θέμα, με την υπογεννητικότητα στις προηγμένες τεχνολογικά χώρες, με την υπεργεννητικότητα στον τρίτο κόσμο. Φυσικά προβλέπεται και η μετακίνηση πληθυσμών μέσω της μετανάστευσης για να λύσω το δημογραφικό από τη μία πλευρά και από την άλλη να δημιουργήσω και φτηνά εργατικά χέρια. Διότι τι δαιμονοποιούν με την Ατζέντα 21, αγαπητέ μου, δαιμονοποιούν ότι όσο περισσότερο λειτουργεί και δρά ο άνθρωπος στον πλανήτη και χρησιμοποιεί διαφόρων ειδών ενέργεια, είτε αυτή λέγεται αυτοκίνητο, είτε λέγεται θερμική ενέργεια, είτε πυρηνική ενέργεια, καταστρέφει και επιβαρύνει τον πλανήτη. Βέβαια, όλα αυτά κρύβονται πίσω από ένα δόγμα το οποίο δεν επιδέχεται κανένας είδους αμφισβήτησης. Και αυτό το δόγμα είναι ότι έχουμε κλιματική αλλαγή. Διότι εγκληματούμε κατά του περιβάλλοντος και πώς. Όσο πιο μεγαλύτερα εισοδήματα έχει ένας άνθρωπος, τόσο περισσότερη ενέργεια καταναλώνει, τόσο περισσότερο καταναλωτικός είναι, τόσο περισσότερο επιβαρύνει το περιβάλλον. Άρα λοιπόν, μας αποκωδικοποιούν οι ίδιοι ότι ο πλήρης έλεγχος και όχι ο ανεξέλεγκτος πλούτος θα πρέπει να είναι αυτός ο οποίος θα ισορροπήσει τα πράγματα. Κρύβονται και άλλα ζητήματα, όπως η θεμητή κατάργηση της ατομικής ιδιοκτησίας. Θα δούμε σιγά σιγά ότι με πρόσχημα την διάσωση της βιοποικιλότητας του πλανήτη έχουμε φέρει πάνω απ' όλα την κατάργηση της ιδιοκτησίας. Θα δούμε ότι κάποιες μεγάλες εκτάσεις στον πλανήτη θα θεωρηθούν ως μη προσβάσιμες σε ανθρώπους. Θα αναγκαστούν οι άνθρωποι να μαζεύονται σε μεγαλοπόλεις. Υπάρχουν project τα οποία προβλέπουν την ανοικοδόμηση συγκεκριμένων περιοχών όπου έχουμε να κάνουμε με εγκλωβισμό των ανθρώπων μέσα στο κλουβί. Προβλέπεται η υπερφορολόγηση των ακινήτων, προβλέπεται η πράσινη φορολόγηση, δηλαδή όσο ρυπαίνω θα πληρώνω, όσο θέλω να χρησιμοποιήσω πράσινη ενέργεια πάλι θα πληρώνω, αφιδώς δάνεια τα οποία θα καταστούν μη διαχειρίσιμα, άρα θα πάμε σε πληστηριασμούς. Θέλω πράσινο πιστοποιητικό ενεργειακό, θα πρέπει να πληρώσω. Πράγματι, κύριε Μπλιάτση, όλα αυτά που λέτε όντως τα βιώνουμε ήδη. Θέλω το σχόλιο σας για τον υπερπληθυσμό που αναφέρουν στην Ατζέντα 21 ως το πρώτο δόγμα μαζί με την κλιματική αλλαγή. Ποιο είναι το σχόλιο σας για τον υπερπληθυσμό του πλανήτη? Πάνω απ' όλα, κύριε Μιλωνά, δεν αναφέρεται μόνο στην Ατζέντα 21 ή μόνο στην Σύμβαση του Ρίο. Είναι πληθώρα πλέον τέτοιων εγγράφων, τέτοιων συμφωνιών. Ναι, όντως. Κύριε Μπλιάτσιο, πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε αμέσως με την απάντησή σας. Βεβαίως. Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά μαζί σας. Ήρθε η ώρα της αναγνώρισης. Ο Ελλάνιος Κόσμος 600, πρώτη έκδοση. Ο ιερός κωδικός αριθμός και η δομή, η σύσταση του κόσμου 600. Το μοναδικό βιβλίο βιωματικής ανάλυσης που έχει γραφτεί για την ανθρωπότητα, για να καλύψει και να απαντήσει όλα τα κενά και τα ερωτήματα για τη δημιουργία του κόσμου. Τώρα ήρθε η ώρα, ορίμασε ο καιρός να εμφανιστεί η ανάλυση και η διάσπαση του Ελλάνιου Κόσμου 600, Αρτέμις Όρας. Ένα βιβλίο μοίησης και αναγνώρισης της αλήθειας, γραμμένο κάτω από συνθήκες ομοιρίας του ίδιου του δημιουργού, 13 Δεκεμβρίου 2018. Όλοι μπορούν να αναγνωρίσουν το μεγαλείο του κόσμου τους ως μοναδικό, αληθινό, δικό τους μεγαλείο, Αρτέμις Όρας. Κάνε την παραγγελία σου τώρα και πάρε στα χέρια σου το βιβλίο «Ο Ελλάνιος Κόσμος 600» με το δικό σου μικρότερο αριθμό σειράς που είναι μοναδικός από την πρώτη έκδοση. Παρήγγειλε το στο www.kosmotheasi.com. Και πάλι στο στούντιο, κυρίες και κύριοι, με τον κύριο Αντώνη Μπλιάτσιο. Και κύριε Μπλιάτσιο, θέλω το σχόλιο σας ως προς τον υπερπληθυσμό του πλανήτη που αναφέρεται στην Ατζέντα 21. Θεωρητικά λοιπόν, και όχι μόνο στην Ατζέντα 21, αλλά σε μια πληθώρα εγγράφων και συμβάσεων, δαιμονοποιείται ο άνθρωπος. Αναφέρουν ότι αυτή τη στιγμή έχουμε ένα τεράστιο πρόβλημα υπερπληθυσμού,
Και το λέει η ίδια λέξη. Όταν θεωρώ πρόβλημα τον υπερπληθυσμό, άρα η λύση είναι η μείωση πληθυσμού. Είναι κοινή λογική, κύριε Μιλωνά, και δεν είναι σενάριο αυτό που λέμε. Όταν λοιπόν ενοχοποιείς τον υπερπληθυσμό, δήθεν υπερπληθυσμό, εννοείται ότι ο πλανήτης αυτή τη στιγμή δεν έχει τέτοιο πρόβλημα, αλλά πρέπει να βρούμε έναν εχθρό τον οποίο να δαιμονοποιήσουμε για να προσπαθήσουμε να πολεμήσουμε αυτόν τον εχθρό. Αυτό ακριβώς πράττει η Ελλήνων Συνέλευση, αγαπητέ μου κύριε Μιλωνά, με όλες αυτές τις αποκαλύψεις που κάνουμε, που δεν είναι κρυφές όπως είπαμε, είναι σε κοινή θέα. Αλλά πρέπει ο Έλληνας πολίτης να αντιληφθεί ποιος πραγματικά είναι αυτός που τον επιβουλεύεται, ποιο πραγματικά είναι το σχέδιο αυτού του καθεστώτος, ούτως ώστε να αντιληφθεί την πραγματικότητα και την πάσα αλήθεια. Μόνο τότε θα πάρει τις αποφάσεις του για να πράξει αναλόγως. Και όταν λέω να πράξει αναλόγως, εννοώ το εξής. Δεν υπάρχει πιθανότητα να έρθει ούτε κάποιος από μηχανής Θεός, ούτε το μάνα εξ ουρανού, κύριε Μιλωνά. Μόνο εάν αντιληφθούμε ότι είναι συλλογικό και όχι ατομικό αυτό το πρόβλημα και η συλλογική, η συμμετοχή και η συλλογικότητα είναι αυτή η οποία θα αλλάξει όλες αυτές τις καταστάσεις. Γιατί κακά τα ψέματα δημιουργούμε και μια απεσιοδοξία στους τηλεθεατές αποκαλύπτοντας όλα αυτά. Το να αποτυπώσω λοιπόν την πραγματικότητα δεν είναι δύσκολο σήμερα, διότι τη βιώνω. Το ότι οφείλω να τονίσω ότι βεβαίως και υπάρχει λύση, η οποία λύση όμως δεν έρχεται ως μάνα εξ ουρανού. Δεν θα μου λύσει το πρόβλημα που αντιμετωπίζω κάποιος τρίτος. Δεν χρειάζεται να κοιτάω δεξιά και αριστερά και απλά να περιμένω να μου λύσω το πρόβλημα. Η συμμετοχή και η συλλογικότητα, αυτή λύνει το οποιοδήποτε πρόβλημα, διότι είναι όλα κατατεθειμένα και στις προγραμματικές δηλώσεις της Ελλήνων Συνέλευσης για οτιδήποτε μας απασχολεί και μας ταλανίζει σήμερα. Υπό την προϋπόθεση ότι πρέπει πρώτα να μάθω ποιος είναι αυτός ο εχθρός επί της ουσίας, να αντιληφθώ ότι βρίσκουμε σε έναν συνεχή πόλεμο. Γι' αυτό άλλωστε δεν μιλάμε για απλή συμμετοχή, αλλά μιλάμε για πολεμιστές. Βρισκόμαστε σε ένα συνεχή πόλεμο. Είναι πόλεμος νοητικός, έτσι κύριε Μπιάτσιο. Και ουσιαστικός, αγαπητέ μου. Και ουσιαστικός πόλεμος. Γιατί όπως θα δούμε, όταν οι εταιρείες βιοτεχνολογίας μου δημιουργούν νομίμως, όπως δείξαμε και στα προηγούμενα ΦΕΚ, στις προηγούμενες εκπομπές, μου δημιουργούν νομίμως μεταλλαγμένα τρόφιμα, τα οποία έχουν αλλαγμένους κώδικα στο DNA και προκαλούν στήρωση, στηρότητα, τότε εμφανίζω και ένα δημογραφικό. Εμφανίζω ένα δημογραφικό το οποίο το λύνω με τη μετανάστευση. Διότι έχω υπερπληθυσμό στις χώρες οι οποίες δεν μπορούν να τον σηκώσουν, δεν μπορούν να τον αντέξουν. Άρα λοιπόν ανοίγω τις πόρτες για να μεταναστεύσει όλος αυτός ο πληθυσμός, να αλλάξω το πληθυσμιακό μείγμα, να φύγω από τα εθνικά όρια. Αντιλαμβάνεστε ότι όλο αυτό είναι τόσο καλά σχεδιασμένο που για να το αντιμετωπίσω δεν μπορώ καλή την πίστη και με την ευγένεια να πω «Μα σας παρακαλώ, τι κάνετε, αλλάξτε το». Τι να αλλάξουν. Σχεδιάζουν για δεκαετίες μπροστά. Και τα σχέδια τους πλέον τα έχουμε όλα στα χέρια. Συν του ότι προσπαθούν μέσω των μη κυβερνητικών οργανώσεων να υποκαταστήσουν την φωνή του πολίτη, τη φωνή του λαού. Προβλέπονται επίσης, ως θα έλεγα, αν μου επιτραπεί η έκφραση, ως Ευαγγέλιο μέσα στην Ατζέντα 21, η ενίσχυση των ΜΚΟ, οι οποίες συνεταιρικά, σε συνεργασία με τον ΟΗΕ, θα εφαρμόσουν αυτό το σχέδιο, την Ατζέντα 21. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι έχω μη κυβερνητικούς οργανισμούς σε όλο τον πλανήτη, οι οποίοι μπαινοβγαίνουν στα γραφεία και συνομιλούν απευθείας με τα στελέχη του ΟΗΕ για να εφαρμόσουν όλο αυτό. Πράγματι είναι ένα πολύ καλά οργανωμένο σχέδιο. Μα αναμφισβήτητα, γιατί έχουμε, κύριε Μιλουνά, οι μη κυβερνητικές οργανώσεις δεν είναι μόνο εκτελεστικά όργανα. Είναι και θα έλεγα μηχανισμοί ξεπλήματος, μαύρου χρήματος. Μην πάμε μακριά. Η περιβόητη
Γκρέτα Τούμπερκ. Ναι. Γιατί δίνει το παράδειγμα στην νεολαία, προσπαθούν να προσελκύσουν την νεολαία. Τι έχει κάνει? Από τη στιγμή που ενηλικιώθηκε, έχει κάνει business, είναι επιχειρηματίας πλέον, δραστηριοποιεί ο μνημείτης ΜΚΟ. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Τίποτα δεν είναι τυχαίο, αγαπητέ μου. Το θέμα είναι ότι ναι, χρειάζεται συνετά να δούμε κάποια πράγματα, χρειάζεται να ενδιαφερθούμε για την ίδια μας τη ζωή. Δεν πρόκειται να ενδιαφερθεί κανείς άλλος. Και χρειάζεται, εννοείται, να συμμετέχουμε σε όλες αυτές τις διαδικασίες. Η συμμετοχή μας, όπως είπα, και η συλλογικότητα είναι αυτή που θα λύσει τα προβλήματα. Και βλέπετε ότι σήμερα προέχει η ατομική ευθύνη. Έχουμε ένα χρονικό διάστημα πάνω από 12 μήνες, όπου βομβαρδιζόμαστε με την περιβόητη ατομική ευθύνη. Καμία συλλογικότητα, αγαπητέ μου. Και δεν το κρύβω ότι μελετώντας αναλυτικά την Ατζέντα 21, υπάρχει ένα τμήμα το οποίο προβλέπει και διαχείριση πανδημίας. Α, έτσι, 1992, βέβαια. Πολύ ενδιαφέρον. Στο κεφάλαιο, είναι στο δεύτερο τμήμα, που είναι η διατήρηση και διαχείριση των πόρων για την ανάπτυξη, στο κεφάλαιο της βιοτεχνολογίας, εάν επιθυμούν οι τηλεθεατές, μπορούν να ανατρέξουν στην επίσημη ιστοσελίδα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, είναι αναρτημένα όλα, βέβαια είναι στα αγγλικά. Δεν ξέρω εάν κάποιες μηχανές μετάφρασης αυτόματης του διαδικτύου μπορούν να το αποδώσουν όπως ακριβώς χρειάζεται, αλλά βεβαίως για την βιοτεχνολογία προβλέπεται ότι νομιμοποιούνται όλες οι αλλαγές, οι κωδικοποιήσεις του DNA, όλοι οι υβριδικοί οργανισμοί που θα παραχθούν, και φυσικά προβλέπεται και διαχείριση μιας μεγάλης παγκόσμιας πανδημίας. Όλα αυτά που βιώνουμε σήμερα δηλαδή. Ακριβώς. Και είναι γραμμένα το 1992, αγαπητέ μου κύριε Μιλωνά. Άρα λοιπόν ο στόχος είναι η ιδιωτικοποίηση του πλανήτη, να γίνει ένα ιδιωτικό μαγαζί, να το πούμε έτσι απλά και ομά, όπου θα υπάρχουν οι ήλωτες, οι υπάλληλοι, οι οποίοι απλά θα εργάζονται έναντι πινακίου φακής, υπό την πρόφαση και υπό τον μανδύα της υγείας, της προστασίας, της εργασίας και όλα τα συναφή. Είδαμε τον τελευταίο χρόνο ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού στη χώρα μας που προτιμά να μείνει σε αναστολή εργασίας και να παίρνει 534 ευρώ παρά να εργάζεται επίσημα εξάωρο και να παίρνει 300, και εντελώς αυθαίρετα ο εργοδότης να του αυξάνει και το εξάωρο, να του κάνει 8ωρο ή 9ωρο. Είδαμε λοιπόν ότι έχουν καταστρατηγηθεί τα πάντα και δεν περιμένουμε πλέον, όπως σας είπα, τον οποιοδήποτε απομηχανίστεο. Κύριε Μπιάτσιο, πώς όμως μπορούν να ενωθούν οι Έλληνες σε ένα συγκεκριμένο σκοπό? Γιατί βλέπουμε ότι δημιουργούνται καινούργια κόμματα, δημιουργούνται καινούργιοι διάφορα που τελικά βλέπουμε να διαχωρίζουν τους ανθρώπους, και ενώ οι άνθρωποι αφυπνίζονται σε ένα βαθμό, παρ' όλα αυτά, επειδή είναι τόσα πολλά τα παρακλάδια, δεν μπορούν να ενωθούν σε ένα συγκεκριμένο όχημα και σε ένα συγκεκριμένο σκοπό, ώστε η δύναμή τους να είναι περισσότερη. Πώς μπορεί να γίνει αυτό? Κοιτάξτε να δείτε, κύριε Μιλωνά. Υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα βήματα που αναμφισβήτητα θα πρέπει να τα πράξουν όλοι. Πάνω απ' όλα πρέπει να ενδιαφερθούν για τη ζωή τους και να αποκωδικοποιήσουν όλα αυτά τα οποία εισπράττουν. Πώς θα τα αποκωδικοποιήσουν? Μόνο μελετώντας, και εφόσον έχουν ενδιαφερθεί, να μελετήσουν όλες αυτές τις αποδείξεις τις οποίες παραθέτουμε και από τις εκπομπές μας και από τον πολιτικό φορέα και όλους τους τοπικούς οργανισμούς. Δεν χρειάζεται να πιστέψουν σε τίποτα, πρέπει να πιστέψουν μόνο στον εαυτό τους. Πρέπει να ενημερωθούν οι ίδιοι και οι ίδιοι με τη δική τους ελεύθερη βούληση να αποφασίσουν. Όταν λοιπόν η Ελλήνων Συνέλευση με δεκάδες, εκατοντάδες τοπικούς οργανισμούς είναι προσβάσιμη στον οποιονδήποτε,
μπορεί να παραθέσει όλα τα στοιχεία και τον σχεδιασμό της επόμενης μέρας. Εάν λοιπόν σε όλα τα κόμματα και κομματίδια τα οποία έχουν και πατριωτικό πρόσημο, έχουν και οποιοδήποτε θέλετε, οτιδήποτε όπως θέλετε χαρακτηρίστε τα, για να πιάνουν όλες τις τάσεις, όλοι λοιπόν αυτοί έχουν ένα μεγάλο μειονέκτημα. Δεν έχουν καθορισμένη την επόμενη μέρα, παρά μόνο χρησιμοποιώντας ευχολόγια. Η Ελλήνων Συνέλευσης έχει κλειδώσει όχι απλά το κυβερνητικό της πρόγραμμα και τι θα εκτελέσει. Το έχει καταθέσει, παίρνοντας και την ποινική και την νομική ευθύνη στον Άριο Πάγο. Όπως επίσης είναι κατατεθειμένες και οι περιουσίες και τα περιουσιακά στοιχεία από τα οποία θα αντληθεί οτιδήποτε κεφάλαιο χρειάζεται για να δημιουργήσω την επόμενη μέρα. Απλά δεν ξέρω αν έχουμε λίγο χρόνο. Θα ήθελα σαν ένα μπόνους να το πω έτσι στην εκπομπή. Να δούμε το περιβόητο σχέδιο το οποίο έχει εκπονηθεί ιδίως στις Ηνωμένες Πολιτείες, το οποίο είναι το Wildland Project, όπως ονομάζεται. Εννοείται ότι έχει συνάφεια με την Ατζέντα 21, γιατί αναλύοντας κεφάλαιο-κεφάλαιο, θα δούμε πράγματα τα οποία ούτε καν φανταζόμασταν ότι μπορεί να είναι πραγματικότητα. Μπορούμε να δούμε ένα χάρτη, δεν ξέρω αν το βλέπουμε, των Ηνωμένων Πολιτειών. Το βλέπουμε. Όπου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καταρχάς να πούμε ότι οι περιοχές αυτές τις οποίες απαγορεύεται πατήσει άνθρωπος, να το πω έτσι, ονομάζονται, είναι η Natura, το σχέδιο Natura 2000. Με την πρόφαση ότι θέλω να προστατέψω τα έμβια όντα και τους μικροοργανισμούς που υπάρχουν εκεί, περιορίζω δραστικά τον άνθρωπο στο να κινείται και να διαβιώνει σε συγκεκριμένες περιοχές. Τι βλέπουμε λοιπόν εδώ στο χάρτη, κύριε Μιλωνά? Βλέπουμε τις κόκκινες περιοχές, οι οποίες είναι παντελώς απαγορευμένες για τον ίδιο τον άνθρωπο. Είναι αρκετές. Οι κίτρινες είναι με αυστηρό περιορισμό. Κάντε του συνειρμού σας τι σημαίνει αυστηρός περιορισμός. Το ζήσαμε και το ζούμε. Όπου είναι οι μαύρες περιοχές, είναι εκεί που επιτρέπεται να συγκεντρωθεί ο πληθυσμός. Διότι πρέπει να προστατέψω το περιβάλλον, πρέπει να προστατέψω την μόλυνση και τη ρύπανση του πλανήτη, πρέπει να ελέγξω την εκπομπή αερίων για το φαινόμενο του θερμοκηπίου και φυσικά να φροντίσω για την λεγόμενη προστασία της βιοπικιλότητας. Απαγορεύεται λοιπόν στις κόκκινες περιοχές να πατήσει άνθρωπος, διότι είναι επικίνδυνος, προσέξτε να δείτε τι γράφουνε, είναι επικίνδυνος για την βιολογική κληρονομιά του πλανήτη. Και όλα γίνονται για το καλό μας. Μιλάμε για την πλήρη καταπάτηση της ελευθερίας του ανθρώπου, έτσι? Μα βέβαια. Μα δεν το ζούμε, κύριε Μιλωνά? Πού επιτρέπεται να πας και ποιος σου δίνει την άδεια? Και μέχρι έτσι, τι έτσι. Ώρα. Το ζούμε. Απλά είναι σε άλλο κομμάτι, στη διαχείριση πανδημίας. Εδώ αυτές στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι οι λεγόμενες ζώνες Natura, όπου εκεί πέρα γίνονται άλλα πράγματα, ιδιωτικοποιούνται κατά κάποιο τρόπο οι ζώνες Natura. Θα δούμε. Έχουμε τη δυνατότητα και στις επόμενες εκπομπές να δούμε για την διαχείριση των υδάτων, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, κέριο θα έλεγα κεφάλαιο. Θα τα δούμε όλα, κύριε Μπλιάτσιο. Εγώ απλά κλείνοντας τη σημερινή εκπομπή, κύριε Μιλωνά, θα ήθελα λίγο να ελαφρύνω το κλίμα και να πω ότι τα πάρα πολύ, πυθύνια όργανα, τα πάρα πολύ καλά στρατιωτάκια όλου αυτού του καθεστώτος του παγκόσμιου, τα έχουμε ζήσει, μας έχουν διοικήσει, μας έχουν κυβερνήσει και μας κυβερνούν. Και θα ήθελα, λέγοντάς σας απλά ένα όνομα τυπώνυμο, να πούμε τι είναι ακριβώς αυτό το οποίο έχουμε αποτυπώσει στο μυαλό μας. Αν σας πω Γεώργιος Παπανδρέου, όχι ο παππούς, ο ΓΑΠ που λέμε, ο Γιώργος ο Παπανδρέου, ο Γιουργάκης ο Παπανδρέου, τι μας μένει στο μυαλό? Τρεις φράσεις κλισέ, αγαπητέ μου. Το λεφτά υπάρχουν, όλοι κάνουν αυτούς τους συνειρμούς. Το
Εάν ήταν θέμα DNA, δεν θα ήταν κανένα, ελληνικό DNA, δεν θα ήταν κανένας μέσα στο κοινοβούλιο, μας το είπε ο ίδιος. Και τι άλλο, αηφόρος και πράσινη ανάπτυξη, αηφόρος και πράσινη ανάπτυξη. Και παγκόσμια διακυβέρνηση φυσικά, γιατί είναι ακριβώς ναι. το ίδιο. Βλέπουμε λοιπόν ότι εκτέλεσε την αποστολή του με ακρίβεια. Και γι' αυτό έχει επιβραβευθεί και από το παγκόσμιο σύστημα. Γιατί ναι. ήθελε ότι φλούμε σαν πολίτες. Πρέπει να τα δούμε όλα με καθαρό μυαλό. Εγώ θα έλεγα, κύριε Μπλιάτσιο, αν θέλουν τη μείωση του πληθυσμού, αν έχουμε υπερπληθυσμό και πρέπει να μειωθεί ο πληθυσμός, να ξεκινήσουμε από αυτούς τη μείωση. Είναι και αυτό μια καλή προοπτική, θα έλεγα, κύριε Μιλωνά. Αλλά πάνω απ' όλα πρέπει να αντιληφθούμε τι είναι αυτό το οποίο βιώνουμε για να μπορούμε να πάρουμε τις αποφάσεις μας. Αυτός είναι ο ρόλος των υποψηφίων βουλευτών της Ελλήνων Συνέλευσης, οι αποκαλύψεις και η αποτύπωση της πραγματικότητας. Από εκεί και πέρα είμαστε στη διάθεση όλων των πολιτών για οτιδήποτε περαιτέρω. Και φυσικά όλοι οι οργανισμοί, οι τοπικοί της Ελλήνων Συνέλευσης είναι ανοιχτοί για όλους τους πολίτες για να δώσουμε την αντίστοιχη βαρύτητα στην ενημέρωση. Γιατί το να αποτυπώσω το τι ζω είναι ένα, αλλά το ότι πρέπει να πάω και στην επόμενη μέρα και να διαχειριστώ εγώ ο ίδιος τη ζωή μου χωρίς να περιμένω κανέναν από όλους αυτούς, ό,τι και να λέει, όπως και να το παρουσιάζει, να πράξει για το καλό μου, το είδαμε, το βλέπουμε. Είσαστε σαφείς, κύριε Μπλιάτσιο. Δεν ξέρω εάν το αντέχουν άλλο οι πολίτες. Δεν το αντέχουμε άλλο και είναι ώρα να αφυπνιστούμε. Όλος ο πλανήτης αφυπνίζεται και εδώ στην Ελλάδα ακόμα κοιμούμαστε. Έχει έρθει, δηλαδή δεν πάει άλλο. Πραγματικά είναι γελία τα πράγματα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Μπλιάτσιο. Εγώ σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, ήταν ο κύριος Αντώνης Μπλιάτσιος, υποψήφιος βουλευτής με την Ελλήνων Συνέλευση στον νομό Λάρισας. Καλή συνέχεια σε όλους.